Έχουμε δίπλα μας την κυρία Ιωάννα Ιωαννίδου, που είναι ηθοποιός της παράστασης. Ιωάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσεις ποιο ρόλο μάλλον εσαρκώνεις στη σειρά, στο θέατρο. Στη συγκεκριμένη παράσταση ενσαρκώνω την μάνα, η οποία πάει να επισκεφθεί το γιο της απροετοίμαστα. Και εκεί γίνονται διάφορα μπερδέματα. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ρόλος κομβικός, ας πούμε, για το μπέρδεμα που θα γίνει στην παράσταση. Όταν σου πρότειναν να ενσαρκώσεις το ρόλο της μάνας, πώς αισθάνθηκες? Είσαι μια νέα, ωραία γυναίκα, ο ρόλος της μάνας θέλει μεγάλη ηλικία. Σωστά. Σαν πρώτη σκέψη είπα, πω Χριστέ μου, πέρασαν τα χρόνια. Κάτι γίνεται. Να το κοιτάξω. Επειδή τον γνωρίζω τον Θοδωρή και από άλλη μια παράσταση που παίξαμε και πέρυσι και θα συνεχιστεί και φέτος, και έχοντας εμπιστοσύνη στον ίδιο, δεν το σκέφτηκα πολύ, δέχτηκα αμέσως. Και μου άρεσε φυσικά και πολύ και το σενάριο. Πόσο χρονικό διάστημα έχει που γίνονται οι πρόβες, πώς νιώθετε, περνάτε ευχάριστα στις πρόβες, είστε όλοι μια παρέα? Τι γίνεται, μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Οι πρόβες γίνονται 4 μήνες γεμάτους και ίσως λίγο παραπάνω. Από την αρχή το διασκεδάζαμε και φανταστείτε ότι τώρα στα τελειώματα των προβών ακόμα γελάμε. Κάνουμε διάφορα κάτ και σε καρδιζόμαστε στα γέλια. Είμαστε πραγματικά μια παρέα που δεν νομίζω, δηλαδή όποιον και να ρωτήσετε θα σας πει ότι το διασκεδάζουμε και πολύ κιόλας. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια των προβών? Σαφώς και υπάρχουν δυσκολίες και στις πρόβες. Στις πρόβες περισσότερο, δηλαδή όταν μια σκηνή δεν βγαίνει πρέπει να την ξαναπάς και ξανά διορθώσεις, σταματήματα. Αυτές ήταν ουσιαστικά οι δυσκολίες. Κάποιες άλλες όχι, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ καλή χημεία μεταξύ μας, οπότε το οτιδήποτε λυνόταν κατευθείαν. Εκείνη την ίδια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολη κωμωδία. Είπες ότι συνεργάστηκες και παλιότερα με τον Θοδωρή. Ναι, ναι. Πάλι ήταν έτσι, σε τέτοιο στυλ, κωμωδία? Το έργο έχει κωμικούς χαρακτήρες. Εφόσον ρωτάτε εμένα, συγκεκριμένη κωμωδία θεωρώ ότι είναι η ευκολία μου, ας πούμε. Είναι κάτι που μου βγαίνει πιο εύκολα. Αλλά σαφώς και είναι δύσκολη κωμωδία, γιατί και αυτούς τους καιρούς πραγματικά ο κόσμος γελάει πιο δύσκολα. Είναι δύσκολο το γέλιο του κόσμου πια. Για τον κόσμο που μας βλέπει, τι προτείνεις, παρόλο που είναι δύσκολη καιρή, ένα θέατρο, λίγες ώρες, να περάσει όμορφα, διασκεδαστικά, δεν είναι μια τόνωση σε αυτή τη δύσκολη στιγμές? Πραγματικά τα χρόνια που διανύουμε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα και έτσι μια διασκέδαση πιο παρεΐστικη, και το θέατρο μας ενδείκνυται για παρέα και το κλίμα του είναι όλο. Δηλαδή κατεβαίνοντας στο θέατρο, στο θεατράκι αυτό, ας πούμε, παίρνεις μια άλλη ενέργεια. Ναι, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το αντιμετωπίσει ανάλογα και να το δει πιο ζεστά, ας πούμε, μια κάποια άλλη εκτόνωση. Το θέατρο για μένα είναι πραγματικά εκτόνωση. Εσύ πότε ξεκίνησες το θέατρο? Εγώ ξεκίνησα το θέατρο πριν 10 χρόνια και στην Έμεση είμαι τα τελευταία 8. Είστε οπότε φίλοι με τα παιδιά? Είναι 8 χρόνια, είναι μια ζωή. Το δεύτερο μου σπίτι είναι Έμεση. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα υπέροχα. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξεκίνημα και να πάνε όλα πολύ καλά.